Είχε ο Άγιος Σύλλογος, είχε καλεστεί ο Σύλλογος να πάει. Πώς είχαν σχεδιαστεί, δεν το Σύλλογο. Από την εκπαίδευση. Από την εκπαίδευση, από την εκπαίδευση τη δευτεροβάθμια και λοιπά είχαν συζητήσει. Και νομίζω... Δεν είχε καθόλου το ξέρω αυτό, δεν ήμουν εγώ. Ελάτε. Τι πρότεινα να μάθετε για Σαββάο, ήταν το πρώτο σεισμό. Κοιτάξτε παιδιά, ο αρχικός σχεδιασμός ήταν δύο μέρες μετά τον πρώτο σεισμό. Σίγουρα προκύψαν νέα δεδομένα μετά τον δεύτερο σεισμό. Ο τότε σχεδιασμός που έγινε, όταν συνεδριάσαμε τρεις διευθυντές με τον προϊστάμενο, ήταν ότι εδώ θα στεγαστεί το Λύκειο, παίρνοντας τη θέση του γυμνασίου που είναι χαρακτηρισμένες α. Το γυμνάσιο θα έρθει στο ΕΠΑΛ, όχι στα κοντέινερ, στο ΕΠΑΛ, στο κεντρικό κτίριο του ΕΠΑΛ. Θα μετατοπιστεί το ΕΠΑΛ στο χώρο που μας έχει δώσει το ΤΕΗ και θα δούμε πώς αλλιώς θα βολευτούμε. Αλλά αυτά ήταν ο σχεδιασμός που έγινε μεταξύ πρώτου και δεύτερου σεισμού. Ενδεχομένως κάποια πράγματα να έχουν αλλάξει τώρα. Και αυτά προφανώς θα πρέπει να ξανακοβεντιαστούν. Δεν μπορούν να κάτσουν τα παιδιά εδώ μέσα. Δεν μπορούν να κάτσουν τα παιδιά εδώ μέσα. Με καταστραμμένο από εδώ και καταστραμμένο από την παιδιά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλαμε διαφορετικά, όχι για κανέναν άλλο. Κατανοούμε τις ανησυχίες όλων σας. Την αγωνία όλων σας. Και εμείς που είμαστε την άλλη μεριά στο Αργοστόλι, Θόδωρος Μπαγκής λέγομαι, είμαι Θόδωρος Μπαγκής. Ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας, ο νέος, ήρθα εδώ μαζί με τον σεισμό. Λοιπόν. Προσπαθούμε όλοι... Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 12 και 1 το βράδυ, όλοι μαζί προσπαθούμε οι αρμόδιοι φορείς, συνεδριάζουμε για να βρούμε λύσεις, ώστε με πρώτη στο μέλημα την ασφάλεια των παιδιών να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε κανονικούς ρυθμούς όσο αυτό είναι εφικτό. Είναι κατανοητό ότι ειδικά εσείς εδώ βρίσκεστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Κανένας δεν το αρνείται. Από εκεί και πέρα αμέσως, και αυτό θέλω να το τονίσω, η μηχανική του ΟΣΚ σε όλο τον νομό, σε όλη την Κεφαλονιά, εξετάσανε τα κτίρια και ενώ η πολιτική προστασία τα χαρακτηρίζει πράσινα, κίτρινα και κόκκινα, ΟΣΚ έχει 6 χαρακτηρισμούς, από το Α μέχρι το σίγμα Τ. Το σίγμα Τ το κρίνει κατά δαφιστέο. Τα Α και Β είναι κατάλληλα για χρήση. Όμως το Β λέει ότι η αποκατάσταση των όποιων εργασιών γίνεται όταν δεν λειτουργούν. Όμως είναι κατάλληλα για άμεση χρήση. Τώρα, όσον αφορά το πώς θα λειτουργήσουν, τα κτίρια αυτά έχουν ελεγχθεί και έχουν επανελεγχθεί πάρα πολλές φορές. Μάλιστα και σήμερα το μεσημέρι, τιμή είναι για τον κύριο καθηγητή, πήγε ο ίδιος σε ένα σχολείο με μηχανικούς του ΟΣΚ, επειδή υπήρχε φόβος από κάποιον γονέα σε ένα σχολείο στο Αργοστόλι και είδε ότι δεν υφίσταται κανένα ζήτημα. Τώρα, ναι, να ενημερώσω. Τελειώνω. Ένα λεπτό. Κοιτάξτε, στο Αργοστόλι ξέρω, αλλά και εδώ γίνεται ένα συντονιστικό. Εγώ συμμετέχω στο συντονιστικό που γινόταν στο Αργοστόλι και φαντάζομαι υπάρχει κάτι ανάλογο εδώ. Αυτό που είχα... Ποια απόφαση, συγγνώμη. Αυτό εμένα μου υπόθηκε από τους διευθυντές των σχολείων την πρώτη φορά που συνεδρίασαν και λέγανε... Ακούστε ρε, μισό λεπτό να τελειώσω. Ότι οι σύλλογοι των διδασκόντων, ενώ ψάχναμε μία λύση, πρότειναν και τα δύο σχολεία να λειτουργήσουν πρωινά. Η πρώτη σκέψη, αναγκαστικά μέχρι να έρθουν οι αίθουσες που έρχονται, ήταν για ένα μικρό χρονικό διάστημα να λειτουργήσουν τα δύο δημοτικά βάρδια. Όμως είδαμε αντιδράσεις και μας είπανε ότι υπάρχει απόφαση των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των δύο σχολείων και
και αίθουσε. Έτσι μου μεταφέρθηκε. Αποφάσεις από τον διευθυντή του πρώτου δημοτικού. Λοιπόν, εντάξει, με συγχωρείτε. Και ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο. Εντάξει, συγγνώμη λίγο, θα τελειώσω, μισό λεπτό. Θα τα λύσουμε, δεν είναι εκείνο. Τώρα, αύριο, αύριο πάλι θα έρθω εγώ εδώ το πρωί και θα συζητήσω με τους διευθυντές και αν είστε τα συμβούλια των συλλόγων, θέλω μία απόφαση να κάνετε κι εσείς μία συνεδρίαση, πώς θέλετε. Βάρδια θέλετε να λειτουργήσουν τα σχολεία, τη δική σας πρόταση θέλουμε, για να την προτείνω κι εγώ στο Υπουργείο Παιδείας. Λοιπόν, αυτό θα είναι για δύο εβδομάδες. Για δύο εβδομάδες, μέχρι να τοποθετηθούν οι προκατασκευασμένες αίθουσες. Θέλετε όλοι μαζί πρωί όπως είχατε προειπεί, εσείς θα το αποφασίσετε, οι σύλλογοι διδασκόντων και οι σύλλογοι γονέων. Και τελειώνω εδώ. Για να μπορέσω κι εγώ να προτείνω στον Υπουργό. Με ρωτήσατε για τα δημοτικά, εγώ είμαι υπεύθυνος για τα δημοτικά. Για το δημοτικό το καταλάβαμε. Ωραία, πάμε τώρα. Αυτό το πράγμα είναι αυτό το πράγμα.
Έχετε πάει.